Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει και πάλι σχολή γονέων στην Αργολίδα. Μάλιστα, το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στην τρίτη ηλικία, αλλά και σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Όλοι οι γονείς, εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μπορούν να συμμετάσχουν. Οποιοδήποτε δημοτικό διαμέρισμα, οποιοδήποτε δήμο, σύλλογος γονέων θελήσει, το μόνο που χρειάζεται είναι να συγκεντρωθούν 18 άτομα. Αυτή είναι η ελάχιστη προϋπόθεση και η φυσική παρουσία των γονέων κατά τη διάρκεια των ομάδων. Απευθύνεται σε γονείς, αλλά όχι μόνο γονείς. Θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα φέτος έχει επεκταθεί και μπορούν να γίνουν και ομάδες ατόμων τρίτης ηλικίας, όπου ένας επιστήμονας μπορεί να τους μιλήσει, να κάνει ψυχολογική στήριξη και να συζητήσει μαζί τους θέματα τα οποία τους αφορούν. Και επίσης έχουν δημιουργηθεί και θεματικές ενότητες που αφορούν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στις ευάλωτες που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και αυτούς τους πληθυσμούς για να τους στηρίξουμε. Και επίσης υπάρχει πρόγραμμα και για τους γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ναι, και είναι ένα πολύ όμορφο και ωραίο πρόγραμμα που μπορεί να απευθυνθεί για αυτούς τους γονείς. Οι ενδιαφερόμενοι που πρέπει να απευθυνθούν? Στη δομή της εκπαίδευσης ενηλίκων εδώ στο νομό Αργολίδας, που είναι τα ΚΕΕ, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτό το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Έχει αφήσει κάποιο ενδιαφέρον ή στο παρελθόν υπήρξε? Βεβαίως, υπήρξε και στο παρελθόν και ακόμα και τώρα. Προσπαθώ να προσεγγίσω και εγώ ανθρώπους που κλειδιά, να το πω έτσι, είτε μέσα από δήμους, είτε μέσα από συλλόγους γονέων, είτε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί και στα ΚΕΕ και με την συλλογή των 18 ετήσεων αμέσως επιστήμονας δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει το συντονισμό των ομάδων.